Κυρίες και κύριοι, στο Προεδρικό, καθώς είχαμε και θα έχει και συναντήσεις και με τον κύριο Τατάρο Colin Stewart, αλλά βλέπει πρώτα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, ενώ σήμερα έχουμε και τις τελετές διαβεβαίωσης για τον νέο Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κούσο, τον νέο Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου. Όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο Δημήτρης Χαλιοσύφ, ο οποίος βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας δώσει την ενημέρωση και για τις επερχόμενες συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημήτρη, καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νούφρε. Πράγματι, γεμάτη ατζέντα του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα χαρακτηρίζει αυτή την εβδομάδα ως εβδομάδα για το κυπριακό πρόβλημα, Νούφρε. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Αυτή τη στιγμή, από τις 11:30, βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, του κ. Colin Stewart, ο οποίος το απόγευμα θα έχει χωριστεί συνάντηση και με τον Τουρκογύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Stewart, Νούφρε, βρίσκονται οι εκθέσεις των καλών υπηρεσιών και της ανανέωσης της UNFICIP. Του Συμβουλίου Ασφαλείας εν ώψη και της μετάβασής του την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου θα διεξαχθεί στις αρχές Ιουλίου και η γνωστή διαδικασία με την ανανέωση της θητείας της UNFICIP. Βέβαια, είναι μια συνάντηση που πραγματοποιείται και στη σκιά των τουρκικών προκλήσεων στο Βαρόσι, αλλά και της απαντητικής επιστολής του Τουρκογύπρου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, την οποία θα θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με την απόρριψη των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και της αιτήματός του για τη λύση δύο κρατών και ισότιμο διεθνές καθεστώς και τα γνωστά αιτήματα που προβάλλει ο Τουρκογύπριος ηγέτης, αλλά και η έξαρση της τουρκικής ρητορικής, με αποκορύφωμα βέβαια τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι, ο οποίος χαρακτήρισε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως αλαζονία και αυθάδεια. Αυτά όλα θα τεθούν στον κύριο Στιούαρτ. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ζητήσει από τον κύριο Στιούαρτ ξεκάθαρες αναφορές στις δύο εκθέσεις, τόσο όσο αφορά τις τουρκικές προκλήσεις στην περίκληση στην πόλη των Βαρουσίων, τόσο όσο αφορά τη βάση λύσης του Κυπριακού, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά βέβαια και τη γενικότερη τουρκική ρητορική και αρνητική στάση στις εξελίξεις, με αποκορύφωμα βέβαια τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ναι. Γνωρίζουμε συχνά, Νούφρε, πως οι εκθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τηρούν ίσες αποστάσεις και είναι αυτό που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει να αποφύγει, ειδικότερα σε μια περίοδο όπου το Κυπριακό βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στη Μαδρίτη μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, όπου θα παρευρεθεί και θα απευθύνει και ομιλία μάλιστα σε δείπνο ανάμεσα στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη Μαδρίτη. Εκεί μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νούφρε, είναι και το ενδιαφέρον, θα έλεγα, για εμάς, ότι θα παρευρεθεί στο ίδιο δείπνο και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Άρα δεν αποκλείται να υπάρξει οποιαδήποτε επαφή ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρξει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ενώ, όπως είπα, είναι μια γεμάτη ατζέντα για τον Κυπριακό αυτή τη εβδομάδα. Την ερχόμενη Παρασκευή θα βρίσκεται στην Κύπρο βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, ο κ. Μίροσλαβ Γιέτσια, ο οποίος θα συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα επαναλάβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ετοιμότητά του και βέβαια θα συζητηθούν και άλλα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ο Νούφρε. Τώρα, νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης. Να πούμε πως ο Κυριάκος Κούσος διορίστηκε ως Υπουργός Εργασίας στη θέση της αποβιούσας Ζέτας Εμιλιανίδου. Υφυπουργός παρά τον Πρόεδρο διορίστηκε ο Πέτρος Δημητρίου και καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχουν ανατεθεί, ο Νούφρε, στον Παντελή Παντελίδη. Να πούμε πως κατά την τελετή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε μεταξύ άλλων πως η σημερινή απόφαση για διορισμό αξιωματούχου στο Υπουργείο Εργασίας είναι πλέον δυσάρεστη από όσες έλαβε κατά την εναετή θητεία του. Ενώ μιλώντας για την Ζέτα Εμιλιανίδου, έκανε λόγο για μια καταξιωμένη συνεργάτηδα και προσωπική φίλη που άφησε τη σφραγίδα της στο Υπουργείο Εργασίας. Εξέφρασε πλήρη στήριξη στον Κυριάκο Κούσο, ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για μια πρόκληση που αφορά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου της Ζέτας Εμιλιανίδου και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει για να ολοκληρώσει το έργο που άφησε η Ζέτα Εμιλιανίδου, Νούφρε. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και τις δηλώσεις που έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη και τον Κυριάκο Κούσο, τον νέο Υπουργό Εργασίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η πλέον...